Οι συστάσεις είναι περιττές. Ο Σπύρος Γιαννιώτης είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής εδώ και 3 χρόνια. Με αθλητική συνέχεια και συνέπεια βρίσκεται στο αθλητικό προσκήνιο από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Κατέκτησε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα στην ανοιχτή θάλασσα και 1/4 θέση σε Ολυμπιακούς αγώνες και ήδη τοποθετείται στο πάνθεο των κορυφαίων του υγρού στίβου. Είναι δύσκολο. Θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ προπόνηση βασικά. Αυτό είναι το κομμάτι που είναι το δύσκολο. Ο αγώνας είναι μια μικρογραφία όλης της προπόνησης. Αλλά αυτό που προσπαθούμε, ξεπερνάμε τον εαυτό, και ψυχολογικά, όπως είπα και πριν, και νομίζω ότι το έχω καταφέρει και το κάνω και καλά. Σε όλους μας έχει μείνει η εικόνα του βουρκωμένου Σπύρου μετά το χαμένο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Ακόμη και σήμερα όμως δεν το μετανιώνει. Είμαι. Δεν μπορώ να... Δεν υπάρχουν λόγια. Προσπάθησα όσο μπορούσα σήμερα. Έδωσα την ψυχή μου. Μπορεί να μην ήταν η μέρα μου, μπορεί να ήταν αυτό που μπορούσα να κάνω. Ξέρω πάντως μέσα μου ότι τα έδωσα όλα. Συγγνώμη. Συγγνώμη που είμαι έτσι. Εντάξει. Είμαι συναισθηματικός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτός είναι αθλητισμός. Έχει τις χαρές του, έχει και τις λύπες του. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω την άσχημη τέταρτη θέση, αλλά όνειρο ζωής μου ήταν το βάθρο. Είμαι 32. Επίσης, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα συγκινήθηκε πάρα πολύ στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη δική σας προσωπική έκρηξη, την προσωπική, ότι τερματίσατε στην τέταρτη θέση και δεν μπορέσατε να φέρετε ένα μετάλλιο. Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή για σας, έτσι. Ήταν, ακόμα είναι δηλαδή, όταν το σκέφτομαι και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Επιέστηκα σωματικά, ψυχολογικά, δεν το μετανιώνω γιατί αυτός είμαι, έτσι βγάζω εγώ τον καλύτερο μου εαυτό, μέσα από την πίεση, την ψυχολογία και τη σωματική, και έχω να λέω ότι μετά από έναν χρόνο τουλάχιστον κατάφερα να φτάσω ξανά εκεί που πίστευα ότι μπορούσα να ήμουν και στην Ολυμπιάδα. Και με κάνει χαρούμενο. Σίγουρα η Ολυμπιάδα είναι μια τρομερή θέση, τέταρτη θέση, αλλά ήταν πολύ κοντά σε ένα μετάλλιο, γι' αυτό και ένιωσα έτσι. Φυσικά η διάκριση παραμένει πολύ μεγάλη, βεβαίως. Είναι τεράστια, δεν το συζητάμε. Μόνο και μόνο η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, να το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι τρομερή η προσπάθεια και τρομερό έτσι πράγμα, και όταν και έχεις και διάκριση είναι το κάτι άλλο. Ήταν σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου κατά την τελετή λήξης και έχει συνολικά 5 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό που είναι το ωραίο είναι ότι η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, η διάκριση είναι πάρα πολύ έτσι έντονη. Νομίζω ότι είναι η τέταρτη μου Ολυμπιάδα αυτή και είμαι πολύ, έτσι, νιώθω πολύ ευτυχής που είμαι γερός και μπόρεσα να φτάσω μέχρι εκεί, και σίγουρα θα προσπαθήσω και γιατί όχι και πέμπτη στο Ρίο. Δηλαδή ο σκοπός είναι να συνεχίσετε και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Ναι, θα προσπαθήσω σίγουρα, είναι δύσκολα τα πράγματα, είμαι σε μια ηλικία που δεν με επιτρέπει να... πρέπει να έχω σίγουρα και άλλα πράγματα στο μυαλό μου, αλλά να προσέχω, και αν μπορέσω θα το προσπαθήσω σίγουρα να φτάσω εκεί, ναι. Φυσικά και ο ίδιος δεν σταματά εδώ, καθώς έχει πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον. Προσωπικά θα συνεχίσω σίγουρα να κολυμπάω σε υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα έχω ξεκινήσει να κοιτάω και το μέλλον μου, γιατί θέλω πολύ να αυτά που έχω μάθει μέσα από το χώρο να τα δώσω όσο μπορώ με τις γνώσεις μου στους νεότερους, στους μικρότερους αθλητές, γιατί έτσι νιώθω ότι αυτό που πήρα θα το δώσω και πίσω, γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο και νομίζω ότι το χρειάζομαι και εγώ, δηλαδή σαν άνθρωπος, και σίγουρα θα κάνω, πιστεύω, και καλό στον αθλητισμό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η κολύμβηση δεν θεωρείται από τα λεγόμενα εμπορικά αθλήματα. Ο Σπύρος Γιαννιώτης όμως θεωρεί πως το συγκεκριμένο άθλημα έχει άλλες χάρες που σε φέρνει κοντά του. Είναι ένα άθλημα ερασιτεχνικό, σίγουρα είναι ένα δύσκολο άθλημα. Μ' αρέσει, το αγαπάω, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Δεν είναι το εμπορικό που σε κρατάει, είναι όλο το υπόλοιπο. Νομίζω ότι σίγουρα ο κόσμος που αθλείται καταλαβαίνει ότι τα μαραθώνια είναι πιο δύσκολα και πάντα έτσι έχει μια άλλη αίσθηση και μια άλλη ομορφιά. Οπότε μπορεί να μην είναι εμπορικό, αλλά σίγουρα έχει τις δικές του έτσι ομορφιές.
Δηλαδή, θα λέγατε στους γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το δικό σας άθλημα να το κάνουν. Θα τους έλεγα πρώτα να ξεκινήσουν στον αθλητισμό, στο κολύμπι, στις πισίνες, είναι το βασικότερο. Και όσο διαμορφώνεται ένα παιδί, ένας χαρακτήρας και γίνεται και βελτιώνεται, από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του, να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο και γιατί όχι και σε αυτό το αγώνισμα που κάνω εγώ. Πέρασα στην ανοιχτή θάλασσα. Έχεις να κάνεις με τον διπλανό σου που τον κερδίζεις. Σε κερδίζει, χαίρεσαι, απογοητεύεσαι, ξαναχαίρεσαι, ξαναλυπάσαι, ξανανοίγει ο ρυθμός. Κάποια στιγμή στα 5 χιλιόμετρα έχει ζεσταθεί το σώμα και είναι στο όριο. Είσαι από τον πρώτο λίγα μέτρα. Εκεί πρέπει να παλέψεις με τον εαυτό σου. Εμένα μου έρχεται ένα τρομερό αίσθημα που με κάνει να θέλω να φύγω, να μπω μπροστά. Χεριά-χεριά. Εκεί πρέπει να κρατηθείς. Όταν πιέζομαι αθλητικά, εκεί βγάζω τον καλύτερο Σπύρο. Μεγαλύτερος αντίπαλος είναι το μυαλό σου. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Λίγοι είναι αυτοί που κρατάνε για το τέλος. Το σώμα πονάει και το μυαλό σου λέει: Σπύρο, άστο. Αλλά εσύ προσπαθείς. Προσπαθείς να κοροϊδέψεις το μυαλό σου για να σπρώξεις το σώμα ακόμα περισσότερο. Αυτό που μετράει είναι η πορεία. Είναι η διαδρομή. Είναι τα ταξίδια. Είναι οι φιλίες που έχεις κάνει. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει. Είναι το γέλιο και οι στεναχώριες. Σε διαμορφώνουν σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Έμαθα πολλά από το σχολείο του αθλητισμού.